έχουμε μία εξέλιξη με αφορμή τις υπογραφές που έπεσαν για το δρόμο, θα το πω απλά, που θα ενώνει το Ηράκλειο με τα Νόγια, και γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Crete Beach Crete σήμερα. Δήμαρχε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο. Τα λέμε διαζώσεις βέβαια, αυτό είναι καλό, είναι θετικό. Σημαίνει ότι αφήνουμε έτσι την πανδημία και τον κορονοϊό και, ναι, και τα λέμε και από κοντά. Σιγά σιγά πάει και αυτή στο χρονοτούλαπο. Λοιπόν, ένα έργο με ένα προϋπολογισμό που αγγίζει τα 7,8 εκατομμύρια ευρώ, σωστά, να περιγράψουμε λίγο στον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Για ποιο κομμάτι μιλάμε, χιλιόμετρα? Αφορά το κομμάτι από την είσοδο των Νογίων ερχόμενη από Ηράκλειο, ναι, εκεί που υπάρχει το gravity του Νίκου Ξυλούρη, ναι, μέχρι και τα Σύσαρχα, όπου εκεί δημιουργείται ένας κόμβος, ο οποίος θα διασυνδέσει τον παλιό δρόμο, ώστε να συνεχίσει η κυκλοφορία μέχρι τα επόμενα στάδια κατασκευής του δρόμου και τον οικισμό των Σύσαρχων. 2,5 περίπου χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα, σωστά. Ένα πάγιο αίτημα. Γενικά, να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός και ένας σχεδιασμός ο οποίος προβλέπει και επέκταση. Πράγματι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν αφορά ένα δρόμο ο οποίος ενώνει τα Νόγια με το Ηράκλειο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διασυνδέει το ορεινό Μαλεβίζι, τα Νόγια, το ορεινό Μηλοπόταμο, τη βόρεια δηλαδή πλαγιά του Ψιλορίτη, με τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στην ουσία, ο δρόμος αυτός ξεκινάει από τον κόμβο Γαζίου, ενώνοντας έτσι τον βόρειο οδικό άξονα, διατρέχει το ορεινό Μαλεβίζι, Αστηράκι, Καμαριώτη, Γωνιές, Ανόγια. Περνάει μετά στο Μηλοπόταμο, Γαράζο, κατεβαίνει στο Πέραμα και διασυνδέεται με τον πάλι βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του Πανόρμου. Έχουν γίνει αρκετά βήματα πάνω σε αυτή την συνολική σχεδίαση. Έχουν δρομολογηθεί και τα υπόλοιπα βήματα. Άρα λοιπόν, κομμάτι-κομμάτι συμπληρώνεται το παζλ ενός δρόμου ο οποίος δεν έχει μόνο οικονομικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ήταν ένα στοίχημα η προσβασιμότητα στο Δήμο Ανογίων και βέβαια η ανάπτυξη και η εξέλιξη και η αναβάθμιση των υποδομών στο κομμάτι του οδικού δικτύου. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Βλέπουμε γίνονται αρκετά αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη, άρα λοιπόν και ο προσανατολισμός της ενδοχώρας, πέρα από το ότι μπορεί να δώσει νέα όθηση στο προϊόν της Κρήτης, σαν τουριστικός προορισμός γενικότερα, θα μπορέσει να δώσει και νέα κίνητρα στους κατοίκους της ενδοχώρας που κρατούν μετερίζια, κύριε Παναγιωτόπουλε, και δικαιούνται ένα έργο τέτοιου μεγέθους. Μάλιστα, η ατζέντα τι περιλαμβάνει για το επόμενο διάστημα? Έχετε ακόμα ένα χρόνο στο τιμόνι του Δήμου Ανογίων. Δεν θα σας ρωτήσω αν έχετε πάρει απόφαση να συνεχίσετε. Νομίζω είναι και νωρίς. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, η οποία έχουμε η αλήθεια τόση, είναι τόση δουλειά που δεν προλαβαίνουμε. Ακριβώς. Προηγούνται οι εθνικές εκλογές, θα πω εγώ, και μετά τα αυτοδιοικητικά. Ωστόσο, η ατζέντα τι περιλαμβάνει? Η ατζέντα περιλαμβάνει καταρχήν αρκετά έργα και δράσεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε, βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές, όπως είπατε, και ξεδιπλώνοντας το πρόγραμμα, το προεκλογικό, αυτό που είχα υποσχεθεί στους συνδημότες μου, διαπιστώνω ότι δεν αφήσαμε τίποτα άγγιχτο. Όλα τα βάλαμε μπροστά μας. Αυτό μας έκανε να κινηθούμε πολύ άμεσα. Είχαμε την εμπειρία την παλιά. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο έργο να εκτελέσουμε αυτόν τον χρόνο και πολύ διαχρονικά προβλήματα που ξεκλειδώνομαι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας χρόνος γεμάτος, να έχουμε την υγειά μας, να μπορέσουμε και χωρίς κρίσεις, δόξα τω Θεώ έχουμε περάσει πολλές κρίσεις και η πανδημία και την ενεργειακή κρίση αυτή που βιώνουμε τώρα, να μπορέσουμε να το εκτελέσουμε, γιατί δεν είναι το έργο για να φαινόμαστε εμείς, αλλά είναι για να το έχουν ως υπηρεσία οι πολίτες. Μιλήσατε για ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά του Δήμου πόσο έχουν επηρεαστεί ή κατά από ποιες συνθήκες θα επηρεαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα? Δήμαρχε, τι σας ανησυχεί? Να σας πω. Καταρχήν με ανησυχεί και στο επίπεδο των πολιτών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος θέρμανσης και γενικά διαβίωσης πλέον έχει πολλαπλασιαστεί. Τόσο για τον κάτοικο της πόλης έχει πολλαπλασιαστεί και για τον κάτοικο της ορεινής περιοχής, όπως είναι τα Νόγια. Βλέπω έτσι τα πλάνα σας με τα χιόνια και τρομάζω λίγο στην ιδέα αν οι περσινοί χιονιάδες επαναληφθούν και φέτος με την ίδια σφοδρότητα που είχαν γίνει πέρσι. Πέρσι θυμάμαι
όπου οι τιμές ήταν ακόμα σε λογικά επίπεδα, αναγκαστήκαμε τον Μάρτιο να έχουμε στην ουσία προφήσει τα χρήματα που είχαμε διαθέσει στον προϋπολογισμό μας για καύσιμα, για να κινηθούν τα μηχανήματα αποχιονισμού ή οδοστρωσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε ένα τέτοιο μεγέθους χιονιά όπως πέρσι, πολύ νωρίτερα θα εξαντλήσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, άρα οι περικοπές θα γίνουν από άλλους τομείς. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα βλέπουμε ένα χιονισμένο τοπίο. Έχει καθυστερήσει ο χιονιάς. Έχουν καθυστερήσει οι καιρικές συνθήκες που παραπέμπουν σε χειμώνα. Στο μέτωπο των πληρωτήτων γενικά και της αναμονής και των προσδοκιών των επιχειρηματιών αλλά και της δημοτικής αρχής. Πού βρισκόμαστε? Διερώτησε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τώρα τα Χριστούγεννα δύσκολα θα βρει κάποιος κατάλημα να μείνει, είτε στα Νόγια είτε στα δίπλα χωριά, όπου υπάρχουν πολύ αξιόλογες επίσης επιχειρήσεις. Η εστίαση δείχνει ότι θα πάει καλά, θα μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει η διάθεση από τον κόσμο να νηφορήσει και θα σας πω την εμπειρία μου από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Παναγιωτόπουλε, που βρέθηκα στον Ψιλορίτη. Ο Ψιλορίτης έχει μια ομορφιά η οποία δεν την έχουμε γευτεί τόσο πολύ το χειμώνα όσο το καλοκαίρι. Και ανεβάσετε κάποια βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ήταν μια εικόνα έτσι. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν χώρο στο βουνό, θα τους κάνει καλό. Και, αν και έχει να σεβαστούν χιόνι, το βουνό. Πάντα. Πάντα, πάντα. Είναι λίγοι πλέον αυτοί που δεν το σέβονται και δεν πιστεύω ότι γίνεται και εμένα, γίνεται από αμέλεια. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε πάνω στις κορυφές με τα 4x4 και τα αγροτικά μας. Δημιουργούν πολλαπλώς προβλήματα. Ακριβώς. Οπότε αφήνουμε κάπως χαμηλά, Δημάρχε, όσο μπορούμε και το περπάτημα είναι θα μας βοηθήσει κιόλας. Αναφορικά τώρα θέλω λίγο να σταθούμε και να κλείσουμε. Και να βάλω στο τραπέζι τον όρο του αστεροσκοπίου στο Σκίνακα. Το έχετε πάρει πάρα πολύ ζεστά σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ποιες οι δράσεις του Δήμου για το επόμενο διάστημα? Ποιος ο μεγάλος στόχος? Ο μεγάλος στόχος καταρχήν και η βάση είναι να υποστηρίξει το πλούσιο επιστημονικό έργο που παράγει το αστεροσκοπείο του Σκίνακα και το αξιολογότατο επιστημονικό προσωπικό. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω εγώ, είμαι πολύ μικρός για να το αξιολογήσω το επιστημονικό αποτύπωμα του αστεροσκοπείου του Σκίνακα. Ο κ. Χαρμαδάρης, ο διευθυντής και του Ινστιτούτου και του αστεροσκοπείου, είναι ο κατελληλότερος για να αποδώσει σε τι παιδεία έχει μπει το αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Εμείς, ο ένας ρόλος μας λοιπόν είναι υποστηρικτικά να λειτουργήσουμε σε αυτό το έργο και ο δεύτερος σκοπός είναι να αναπτύξουμε μια νέα μορφή τουρισμού, ένα νέο εργαλείο για την Κρήτη, του αστροτουρισμού, όπου θα 12 μήνες το χρόνο. 12 μήνες το χρόνο, όπου θα μπορούν οι επισκέπτες να διαβιώνουν και μια βραδιά εκεί, στον κάμπο, στα Πετραδολάκια, στο Σκίνακα, με ασφάλεια, με όρους ασφάλειας, ώστε να μπορούν να κάνουν και αστροπαρατήρηση, να ακούσουν και τους επιστήμονες να τους μιλάνε. Πιστεύω ότι το πάμε καλά. Η γραφειοκρατία μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις υποδομές? Όταν υπάρχει αγάπη, όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες αντιλαμβάνονται το μέγεθος αυτής της προσπάθειας και όλοι συνεργούν. Θα σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι εκτελείται ο δρόμος βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης. Ο Περιφερειάρχης δίπλα να χρηματοδοτήσει τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος πάνω στο Σκίνακα. Η Επιτροπή Ελλάδα 2021 υποστήριξε δύο σημαντικά έργα για το Σκίνακα. Το ένα ήταν η πρόταση του Δήμου, το αστεροσχολείο ύψους 1 εκατομμύριο. Και επίσης να αποκτήσει δεύτερο τηλεσκόπιο το αστεροσκοπείο του Σκίνακα για επιστημονική παρατήρηση, επίσης από την Επιτροπή του 2021. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνέργειες είναι πολλές, οι συνδυασμοί είναι μεγάλοι, δεν χρειάζεται να τους πούμε τώρα, θα τους δούμε να ξεδιπλώνονται από Μάρτιο-Απρίλιο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η ύπαρξη του αστεροσκοπείου του Σκίνακα, πέρα από την επιστημονική, όπως είπαμε, βαρύτητα που έχει από μόνο του, μπορεί να δώσει άλλο ένα τουριστικό προϊόν για τους εκατομμύρια επισκέπτες της Κρήτης. Μάλιστα, και το μεγάλο στοίχημα αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού και βέβαια επέκταση της τουριστικής περίοδου. Mm-hmm. Και δήμοι σαν το Οροπέδιο Λασιθίου, σαν τα Νόγια, μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτό το σχεδιασμό. Μπορούν να υποστηρίξουν. Να βοηθήσει και το κεντρικό κράτος, βέβαια. Σαφώς. Υπάρχει θέληση τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά τι γίνεται και κεντρικά. Σαφώς, αλλά
Εντάξει, εγώ πάντα είμαι τη θεωρία, αν δεν κουνήσουμε και εμείς τα πόδια μας, μην τα περιμένουμε από το κεντρικό κράτος. Όχι γιατί δεν πρέπει το κεντρικό κράτος να εσκύψει το κεφάλι, αλλά εμείς πρέπει να κουνήσουμε τα πόδια μας και θεωρώ ότι πλέον η Κρήτη έχει πάει να αλλάξει κατηγορία στο κομμάτι του τουρισμού. Έχει τουριστικούς επιχειρηματίες δεύτερης και τρίτης πλέον γενιάς, μορφωμένους ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν εμπειρίες παγκόσμια. Και δεν πρέπει να το δούμε τόσο στενά στο ήλιος και θάλασσα, αλλά πρέπει να, οι ίδιοι να επενδύσουν πολλαπλασιαστικά στην ενδοχώρα της Κρήτης. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε και με το νέο έτος, φαντάζομαι. Πολλές οι εξελίξεις. Να είστε καλά, καλές γιορτές.